μετά από ένα μεγάλο διάστημα, το οποίο ασχοληθήκαμε με το κημητήριο, με το παλιό κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, για να φτάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανοίγει ο δρόμος για την επαναδιάθεση κάποιων ταφοπεδίων, τα οποία δεν έχουν κανέναν δικαιούχο αυτή τη στιγμή και μπορούν να επαναδιατεθούν, μπορούν να πωληθούν. Η προσπάθεια κράτησε αρκετό διάστημα, η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, η δουλειά που έπρεπε να γίνει απαιτούσε τη διασταύρωση στοιχείων, απαιτούσε να ανατρέξουμε σε αρκετά προηγούμενα παλιότερα έτη, να ψάξουμε για δικαιούχους, για συνδικαιούχους, στο δημοτολόγιο και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή που συγκροτήθηκε και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, ανακάλυψε 28 ταφοπέδια, τα οποία δεν έχουν κατιόντες και μπορούν να επαναδιατεθούν και να πωληθούν ξανά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς συνδημότες μας που έχουν δείξει τα προηγούμενα χρόνια πολύ έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον να αγοράσουν τάφο στο παλιό κημητήριο, αλλά είναι, αν θέλετε, και στο πρακτικό κομμάτι, ο Δήμος θα αποκομίσει ένα σοβαρό, σημαντικό ποσό από την πώλησή τους. Μιλάμε όμως, και πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί, για οικογενειακούς τάφους, για ταφοπέδια που είναι εντός του χώρου που υπάρχει με οικογενειακούς τάφους του Αγίου Κωνσταντίνου και δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για το κομμάτι των ταφοπεδίων τριετούς χρήσης που έχει καταργηθεί. Επίσης, παράλληλα, κάναμε και την πρόταση να υπάρχει, λόγω της ιστορικότητας, αν θέλετε, του Αγίου Κωνσταντίνου, του κημητηρίου μας, του παλιού κημητηρίου της πόλης, να υπάρχει και ένα διακριτό κομμάτι, ένα ξεχωριστό μέρος, όπου αν το επιθυμεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο και με σύμφωνη γνώμη των οικογενειών που έχουν σχέση με επιφανείς προσωπικότητες της πόλης, θα μπορεί εκεί να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό μνημείο για κάποιους που είναι ήδη ενταφιασμένοι σε οικογενειακούς τάφους του Αγίου Κωνσταντίνου και θα γίνει κάτι διακριτό για αυτούς. Αυτό το ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχει σύγχυση και επίσης επισημαίνουμε ότι στο νέο κημητήριο ούτως ή άλλως υπάρχει και εκεί διακριτός χώρος για επιφανείς προσωπικότητες που τεκμηριωμένα και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν εκεί να γίνονται οι ταφές τους. Από εκεί και πέρα η εισήγηση ολοκληρώθηκε, ψηφίστηκε, θα την προχωρήσουμε, θα ακολουθήσει το επόμενο βήμα της διαδικασίας που είναι η δημόσια ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης της πρόσκλησης για να έρθουν όσοι επιθυμούν, όσοι έχουν ενδιαφέρον να αγοράσουν. Ήδη πρέπει να πούμε ότι έχουμε και αρκετές αιτήσεις πρωτοκολλημένες. Σε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν καθοριστεί και οι τιμές αυτών των ταφοπεδίων. Είναι διάφορες ανάλογα τη χωρητικότητα, το μέγεθος, την κατάσταση, την υφιστάμενη του τάφου, κάποια έργα τέχνης που είναι πάνω σε αυτούς και οι τιμές κυμαίνονται αναλόγως από 5 έως 20 και 25 χιλιάδες ευρώ. Θα ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα πολύ λεπτό, ένα θέμα που σχετίζεται με συναισθηματικό υπόβαθρο αρκετών συνδημοτών μας και οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ταφοπέδιο στον Άγιο Κωνσταντίνο και οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων, και εκεί θα υπάρξει και προβάδισμά τους σύμφωνα με τον κανονισμό και παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν κάποια συγγενική, συναισθηματική σχέση με τα ταφοπέδια που είναι ελεύθερα αυτή τη στιγμή προς πώληση.